όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι μας μεταδίδουν, χιλιάδες κόσμος παρακολουθεί και σέβεται και ευλαβείται τις θείες λειτουργίες των ιερών μας ναού. Φαντάστηκα σήμερα ότι βρισκόμουν στην Αμερική. Κάποια στιγμή έφυγα τελείως από τη Θεία Λειτουργία και μάλιστα ξέχασα και τι να λέω, αφού το πνεύμα μου έφυγε η σκέψη μου στην Αμερική, κάπου εκεί στο Πόκονο, στην Πενσιλβάνια, όπου είχα επισκεφτεί και είχα πάει και για να μείνω, δεν θα με πείραζε, να καθίσω και να μείνω εκεί στην Αμερική, να διδάσκω βυζαντινή μουσική στο σχολείο, στη Νέα Υόρκη και στο Έντισον, αλλά και να γίνω στη συνέχεια παπάς και να είμαι εκεί διάκονος του Θεού και των ανθρώπων, όπως είμαι και εδώ. Με συνεπήρε η Θεία Λειτουργία, σαν να βρισκόμουν σήμερα κοντά στο γεροντά μου, ο Θεός να τον αναπαύει, να τον αναπαύσει, να αναπαύει περισσότερο εμάς, διότι ήταν μία μεγάλη και τεράστια μορφή που πέρασε από την Εκκλησία μας με το διορατικό, το προορατικό, αλλά και το θαυματουργικό χάρισμα, στο οποίο κάθε άνθρωπος που πήγαινε εκεί εθεραπεύεται. Είναι γεγονός ότι εν ώρας Θείας Λειτουργίας πολλές φορές η σκέψη μου, η καρδιά μου, το σώμα μου απλά ήταν εδώ, πήγε σε πολλά μέρη και άλλες φορές συγκινιόμουνα, άλλες φορές ζεσθενόμουνα, άλλες φορές έκλαιγα, άλλες φορές σκεφτόμουνα το Ιερό Ευαγγέλιο, την ψηλάφιση του Αποστόλου Θωμά, που του είπε ο Κύριος, έρχου και είδε, αν δεν πιστεύεις, έλα να δεις. Σκεφτόμουνα τους νέους μας και δεν σας το κρύβω, ότι σε όλη τη Θεία Λειτουργία η σκέψη μου ήτανε στα νέα μας παιδιά, στα πιστά και εντός εισαγωγικών στα άπιστα, που για μένα δεν υπάρχουν άπιστα παιδιά. Δεν υπάρχουν για μένα άπιστοι άνθρωποι. Δεν μπορεί να υπάρχουν άπιστοι άνθρωποι όταν οι άνθρωποι αυτοί φέρουν τη σφραγίδα του Αγίου Βαπτίσματος, αλλά και που έφερε ο Θεός εδώ σε αυτή τη γη. Υπάρχει ο σπόρος σε όλους εμάς τους ανθρώπους. Πάτερ Σπυρίδων, δεν ξέρω τι διδάσκεστε στη θεολογική σχολή, αλλά ξέρω όμως ότι ο κάθε άνθρωπος, αφού ακούτε με πολύ σεβασμό τα λόγια μου, να ξέρετε ότι τα λόγια μου, Παπασπύρο μου, δεν είναι ποτέ επίγεια, γιατί τα επίγεια λόγια δεν συμβαδίζουν με τα ουράνια και είναι λόγια εμπειρικά μέσα από τη Θεία Λειτουργία, μέσα από την προσευχή, μέσα από την υπακοή, μέσα από την άσκηση και μέσα από την όμορφη κινηματογραφική πνευματικά Θεία Λειτουργία. Έχετε να πείτε κάτι για να συνεχίσω? Υπάρχει λοιπόν στον κάθε έναν άνθρωπο ένα σπόρος που ο Κύριος μας το λέει διαφορετικά, η Εκκλησία μας κάπως, αλλά εγώ στέκομαι στην απλότητα, στη γραφικότητα, όπως ήταν οι Απόστολοι μας, οι Άγιοι, οι Όσοι, οι Δίκαιοι, που ήταν μέσα στη δικιά τους πίστη, στη δικιά τους γραφικότητα, να το πω έτσι, στο απλό τόνισμα των λέξεων, στο Ιερό Ευαγγέλιο. Το Ιερό Ευαγγέλιο είναι πάρα πολύ απλό. Απλά δεν το έχετε διαβάσει, δεν το έχουμε διαβάσει. Για να το κατανοήσουμε, και όταν το είπα σε ένα παιδί, του λέω, διάβασε παιδί μου το Ευαγγέλιο.
Πάτερ, όταν ξεκίνησα να διαβάσω μία περικοπή, δεν μπόρεσα να καταλάβω, γιατί ήταν αρχαία, αρχαΐζουσα γλώσσα. Και του λέγω το ίδιο Ευαγγέλιο, διάβασε το 3-4 φορές. Πέστε μου ποιο Ευαγγέλιο να διαβάσω. Διάβασε την παραβολή του σπορέως, του λέω. Διάβασε το όμως αρκετές φορές, 3-4 φορές. Την πρώτη φορά δεν κατάλαβε τίποτα, γιατί το διάβασε μπροστά μου. Τη δεύτερη φορά μου λέει, Πάτερ, δυστυχώς κάτι έχω στο κεφάλι μου και δεν μπορώ να το καταλάβω. Παιδί της νομικής σχολής. Είχε τελειώσει ήδη τη φιλοσοφική και είχε μπει στη νομική σχολή στο 3ο έτος συγκεκριμένα. Του λέω, ξαναδιάβασε το, παιδί μου. Το διαβάζει και σε κάποια σημεία συγκεκριμένα στέκεται και τα παρακολουθεί με το πνεύμα του, με τα μάτια του και με τα χείλη του. Λέω, δόξα σε ο Θεός, ήρθε η χάρις του Θεού πάνω του τώρα, για να μπορέσει να κατανοήσει την παραβολή αυτή. Την τέταρτη φορά ξέσπασε σε λυγμούς, Πάτερ Σπυρίδων. Ξέσπασε σε δυνατούς λυγμούς και έκλεισε το Ευαγγέλιο και μου είπε, δεν είμαι άξιος εγώ να ανοίγω το Ευαγγέλιο να το διαβάζω. Του λέω, βλέπεις παιδί μου, πόσο ο Κύριος μιλεί μέσα στην καρδιά σου και στην καρδιά του καθενός, εάν καθίσει με προσευχή, με προσοχή, συγγνώμη, με πρόσοχη και με δεκτικότητα ότι θα διαβάσω το Ευαγγέλιο και ας μην το καταλάβω, τότε θα αρχίσει να το καταλαβαίνει και να γεμίζει πλήρη χάρη και πλήρη σοφία, ούτως ώστε οποιοδήποτε άνθρωπος θα μπορεί να μιλήσει στον άνθρωπο υπεράνων της θεολογικής, της θεολογίας, υπεράνων όλων, γιατί η πίστη του θα είναι το Ευαγγέλιο του, η καρδιά του θα είναι το Ευαγγέλιο του, το σώμα του θα είναι το Ευαγγέλιο του, η ζωή του όλη θα είναι το Ευαγγέλιο του. Μου έλεγε πριν από λίγα χρόνια ένας άνθρωπος πειραζόμενος, άνθρωπος ο οποίος είχε πνεύμα ακάθαρτο, και μου έλεγε, δεν θέλω να λες τους πιστούς να διαβάζουν το Ευαγγέλιο, αυτό με καίει, γιατί μέσα από το Ευαγγέλιο, μέσα από αυτά τα λόγια που είπε αυτός, βρίσκει ο άνθρωπος την υγεία του, διαλύεται κακό και δεν μπορούν να τον πειράξουν. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το πειράξει τίποτα κακό, γιατί στη ζωή μας, Πάτερ Σπυρίδων, κυκλοφορεί το κακό και η ασθένεια. Το έχεις ξανακούσει αυτό? Άκουσε το. Κυκλοφορεί το κακό, το μαγικό και οτιδήποτε, και κυκλοφορεί και η ασθένεια. Το ένα δεν το δίνει ο Θεός, το άλλο όμως ή δυνατόν να το δίνει ο Θεός, αλλά πολλά από αυτά προέρχονται από τα κακά που έρχονται στο σώμα και γίνεται το σώμα ανωκάτω και με γίνεται ασθενικό το σώμα, ασθενής. Παιδιά μου, εκείνο που θέλω να πω, ότι ο κάθε ένας άνθρωπος έχει το δικό του σπόρο. Έχει ένα σπόρο πολύ διαφορετικό, που αν καλλιεργηθεί αυτός ο σπόρος που είναι στο σώμα του ανθρώπου, τότε δεν υπάρχει ούτε άπιστος, ούτε άθεος, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Γιατί τότε θα πει, είμαστε όλοι παιδιά του Θεού, πάμε στην εκκλησιά, αναπαυόμαστε. Δεν πάμε να ανάψουμε ένα κεράκι. Η ουσία είναι να πάμε στην εκκλησία, να δούμε έστω την εκκλησία, να δούμε έστω έξω τη φύση,
να νιώσουμε ότι δεν είμαστε κλειστοί σε ένα σπίτι μόνο, αλλά είμαστε σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει φύση, λουλούδια, ουρανός, αέρας, βροχή, σκοτάδι. Υπάρχει αυτό που έπλασε ο Θεός, που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, και αυτό που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο περισσότερα από όλα αυτά είναι το οξυγόνο. Εχθές καθαρίζαμε τη λίμνη και κάποια στιγμή ένα ψάρι πήδηξε από το γουβά που τα είχαμε βάλει προσωρινά για να καθαριστεί η λίμνη, και το ψάρι αυτό άρχισε να σπαράζει έξω και να ανοίγει το στόμα του έτοιμο να παραδώσει τη ζωή του. Το πήρα όμως αμέσως και το έβαλα στο νερό και ξανακύλησε το ψάρι κανονικά, και μετά το ψάρι τι έγινε, ήμερο, και καθότανε και το χάιδευα, γιατί είδε τον άνθρωπο που τον έσωσε. Τα έχεις ξανακούσει αυτά? Όχι, ούτε κι εγώ, αλλά τα ακούω και τα λέω. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Όσο δυνατός και να είναι, ό,τι και να είναι, δεν υπάρχουν για το Θεό. Μόνο σε αυτή τη γη υπάρχουν τα αξιώματα. Για το Θεό δεν υπάρχει τίποτα. Όπως ήρθαμε, έτσι φεύγουμε και πάμε. Αγωνιζόμαστε απλά σε αυτή τη ζωή για να ζούμε αυτή τη ζωή, αλλά όταν ο Κύριος μας κόψει το οξυγόνο, τότε ο άνθρωπος πεθαίνει, τότε ο άνθρωπος χάνεται, τότε ο άνθρωπος δεν ζει. Ενώ κάνουμε σχέδια, πολλά σχέδια, και λέμε ότι ξέρετε, θα κάνουμε τούτο, θα πάμε εκεί, θα πάμε το καλοκαίρι στη θάλασσα, θα πάμε, θα κάνουμε τούτο, θα πάρω την οικογένειά μου ή θα πάρω τους φίλους μου, θα ξεδώσω γιατί είμαι κουρασμένος από τα διαβάσματα και όλα αυτά, από τις δουλειές. Και ξαφνικά το πρόγραμμά μας βγαίνει έξω. Δεν έχουμε αναλογιστεί όλοι μας, Πάτερ Σπυρίδων, ότι δεν έχουμε εμείς εξουσία σε αυτή τη γη. Να το τώρα. Έχουμε εξουσία σε αυτή τη γη? Όχι. Γιατί όταν κόβεται το οξυγόνο από τον άνθρωπο, ο άνθρωπος, παιδιά μου, πεθαίνει. Όταν λοιπόν ο Κύριος μας έχει ένα σπόρο μέσα στην ψυχή μας και έρθει κάποιος, γιατί δεν θα κατέβει ο Θεός να σου πει εγώ είμαι ο Θεός παιδί μου, αλλά θα σου στείλει έναν άνθρωπο, ένα μικρό παιδί, ένα μεγαλύτερο ή έναν ηλικιωμένο, και θα σου καλλιεργήσει το σπόρο αυτό, τότε έχεις να κερδίσεις πολλά. Πού, πώς, πότε? Έχεις να κερδίσεις πολλά και σε αυτή τη ζωή και μεγαλώνοντας, αλλά και στην άλλη ζωή. Υπάρχει άλλη ζωή? Μη λες ποτέ, μη λες ποτέ εσύ που λες ότι δεν υπάρχει. Γιατί δεν κάνεις την προσευχή σου? Γιατί δεν γονατίζεις? Γιατί δεν κάνεις νηστεία και πες, θα κάνω νηστεία 40 μέρες, ένα μήνα, τρεις μέρες, μία μέρα, δείξε μου Θεέ μου, και με το πιστεύω σου που θα παρακαλάς το Θεό, ο Θεός στο όραμά σου, στο όνειρό σου, στο δρόμο που περπατάς ή στο αυτοκίνητο, θα σου το δείξει. Ένα παράδειγμα που το έζησα από τον Τίμιο Σταυρό. Βλέπετε, Παπασπύρο μου, δεν σας λέω εγώ διάφορα τέτοια ψηλά και τέτοια, γιατί εγώ δεν είμαι μορφωμένος, αλλά σας μιλάω τις εμπειρίες μου από τον Τίμιο Σταυρό που ζω. Ήρθε μια οικογένεια στον Τίμιο Σταυρό. Η οικογένεια αυτή δεν εκκλησιαζόταν καθόλου. Απλά από μικρή ήταν στην εκκλησία, φύγανε από την εκκλησία και είπανε, να, τι έχει γίνει μέχρι τώρα, δοκιμασίες, κλάματα, όλα αυτά, δεν πιστεύω, τέλος. Και έβαλε υπογραφή, δεν πιστεύω.
και είπε στα παιδιά του και στη γυναίκα του, δεν θα ξαναπάτε στην εκκλησία. Προσέξτε, έβαλε υπογραφή αυτός. Αλλά τι υπογραφή, στη γη. Δεν την έβαλε την υπογραφή ο Θεός, αλλά την έβαλε αυτός την υπογραφή. Τέλος, εφάρμοσε παιδιά μου την ισχυρότητά του, γιατί ήταν ισχυρό πρόσωπο, εφάρμοσε την ισχυρότητά του στην οικογένειά του, στον εαυτό του, για να πει εγώ είμαι αυτός, δεν υπάρχει τίποτα. Όταν λοιπόν πήγαινε προς τον πύργο, κάπου προς τα εκεί, περνώντας μεταξύ Εθνική Οδού Πατρών πύργου, είναι ένα μικρό εκκλησάκι που νομίζω ότι είναι ο Άγιος Φανούριος. Όπως πήγαινε λοιπόν, χωρίς τίποτα να φανεί στον δρόμο, βλέπει μία σκιά μπροστά του στο καπό, έτρεχε αρκετά, γιατί ο δρόμος αυτός είναι μεγάλος, δεν έχει στροφές σε εκείνο το σημείο, και το αυτοκίνητό του ντελαπάρισε συνέχεια. Άνοιξαν οι πόρτες και πεταχτήκανε η οικογένειά του έξω τραυματισμένη, δύο εξ αυτών πήτα το αυτοκίνητο και αυτός ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Και αμέσως μετά το αυτοκίνητο σταμάτησε ακριβώς στο ριάκι, στο κρεμνό, που αν πήγαινε πιο κάτω θα σκοτωνόταν. Σταματήσανε αμέσως αυτοκίνητα, καλέσανε τα περιπολικά. Πιθανό να το ξέρετε, να το έχατε ακούσει αυτό το γεγονός από τις τηλεοράσεις. Εγώ δεν το ήξερα, γιατί ήρθανε στο ναό μας, στην εκκλησία μας. Και όταν ήρθανε μου εξιστόρησε αυτό και συνεχίζω να σας πω τι του έτυχε. Είδε μία μαυροφόρα ότι συγκρατούσε το αυτοκίνητο και την είδε μπροστά της και σκέπαζε τα παιδιά και αυτόν. Σηκώθηκε και έτσι στα καλά καθούμενα, ξεχνώντας ότι ήταν άνθρωπος που δεν πίστευε, έκανε το σταυρό του και είπε στους υπόλοιπους, η Παναγία με έσωσε. Του ξέφυγε, Παπα Σπύρο, διότι αυτός είχε λησμονήσει το Θεό, είχε ξεχάσει το Θεό, είχε ξεχάσει το Θεό, το επαναλαμβάνω, είχε ξεχάσει το Θεό. Αμέσως σηκωθήκανε, πήρανε ένα άλλο μέσο, πήγανε στον πύργο. Αν με ακούνε, τους δίνω την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μου. Και κάποια στιγμή που ήρθανε στον Τίμιο Σταυρό, ακούγοντας για τον Τίμιο Σταυρό, βλέπω οικογενειακός εδώ, αλλά πολύ μεγάλη πίστη. Και βέβαια μου είχε φέρει, συγγνώμη, μία εικονίτσα οβάλ που είχε ξεχάσει να τη βγάλει από το αυτοκίνητό του. Όλο έλεγε θα τη βγάλει, θα τη βγάλει, θα τη βγάλει. Και η εικόνα αυτή ποια ήταν, Παπα Σπύρο μου? Η Παναγία η Γοργοϋπήκος. Και βέβαια αυτός ούτε καν γνώριζε αυτό. Όταν ήρθε λοιπόν στον Τίμιο Σταυρό και μου εξιστόρισε αυτό το γεγονός, γυρίζει και μου λέει, Πάτερ, θέλω να εξομολογηθώ. Θέλω να σώσω τα παιδιά μου και την οικογένειά μου. Το μικρό μου παιδί έχει αρκετά σοβαρά τραύματα και γι' αυτό ήρθα εδώ. Και του λέω, θα γίνεις υγιής και ψυχείτε και σώματι. Και δεν ξεχνάνε κάθε φορά να φέρνουν λάδι, ωραίο λάδι, από τον πύργο για να ανάβουμε τα καντήλια. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση σε όλους εσάς και εσείς σε μένα. Ποιος εξουσιάζει τη ζωή του? Ουδής. Πώς μπορείτε να έχουμε συνέχεια οξυγόνο σε αυτή τη ζωή? Δεν το ξέρουμε. Πώς μπορούμε να αισθανόμαστε σίγουροι
ότι θα ζήσουμε αιώνια. Δεν το ξέρουμε. Πώς μπορούμε να κάνουμε να μην μεγαλώνουμε και να μένουμε νέοι άνθρωποι? Δεν το ξέρουμε. Τότε τι ξέρουμε? Μόνο να κυριαρχούμε σε αυτή τη γη, να καταστρέφουμε τη φύση, τα πετεινά του ουρανού, τα θαλάσσια και όλα τα υπόλοιπα, αφήνοντας πίσω μας μία μαυρίλα και φεύγοντας στον ουρανό, να μην μπορεί να μας υποδεχθεί ο ουρανός, γιατί έχουμε ζήσει στη γη και έχουμε πονέσει τη γη μας. Λέγει η παραβολή του άπιστου Θωμά: «Φέρε, βάλε το δάχτυλό σου στον τύπο των ύλων και βάλε την χείρα μου στην πλευρά σου, για να δεις το καρφί που μου έβαλαν και που αυτό το χέρι μάτωσε. Εγώ είμαι η ζωή, η οδός και η ανάσταση. Μακάρι να μπορούσα κάποιους ανθρώπους και πάνω απ' όλα εμένα να τον γυρίσω στο να του πω: έλα παιδί μου λίγο στο ναό», ιδιαίτερα τους νέους που αφιέρωσα σήμερα τη Θεία Λειτουργία χωρίς να πω τίποτα παρά μόνο τώρα, στα παιδιά μας, στα μικρά μας παιδιά: ελάτε, μη φοβόσαστε, ελάτε στην εκκλησία μας, ελάτε στους Αγίους Ισιδώρους, γεμίσετε τις εκκλησίες από ένα κεράκι που θα ανάβετε, αλλά ελάτε και στους Αγίους Ισιδώρους, από όπου και αν βρίσκεστε, για να δείτε τον ουράνιο παράδεισο. Και όσοι από εσάς έχετε πίστη και, και είστε καλοπροαίρετοι, ακόμα και εσείς που δεν θα είστε καλοπροαίρετοι, τότε εκείνο που θέλω να σας πω είναι ένα: οι Άγιοι Ισίδωροι είναι ένας επίγειος παράδεισος, κατοικεί το Πνεύμα του Θεού όπως σε όλες τις εκκλησιές μας, αλλά μιλάω επειδή είμαι λειτουργός εδώ. Κατοικεί το Πνεύμα του Θεού πλουσιοπάροχα και κατεβαίνουν Άγιοι Άγγελοι για να βρίσκονται κοντά μας και να μας βοηθούν και να μας προστατεύουν. Δεν κυματίζει μόνο η ελληνική σημαία στους Αγίους Ισιδώρους και στο γαλανόλευκο ουρανό. Κυματίζει και η σημαία του Τιμίου Σταυρού και η σημαία των Αγίων Ισιδώρων και η σημαία του Αγίου Δημητρίου και η σημαία του ουράνιου με το επίγειου παράδεισου που είναι οι Άγιοι Ισίδωροι. Θέλω να σας πω ότι αυτές τις ημέρες δεν ξεκολλάει το μυαλό μου από την εορτή του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου. Σκέφτομαι και βλέπω τους χιλιάδες αναρρύθμιτους ανθρώπους που θα κατακλείσουν το ναό μας για να εορτάσουμε όλοι παρέα μαζί τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο. Πάτερ μου, πώς το λέτε αυτό? 19 Ιουνίου, θυμηθείτε. Ο Απόστολος του Χριστού, ο Άγιος Ιούδας ο Θαδαίος, που κατοικεί σε αυτό το ναό και γίνεται μάλλον σπίτι του μετά από το σπίτι των Αγίων Ισιδώρων και του Τιμίου Σταυρού πάνω απ' όλα, αυτό το φοβερό προσκυνητάρι που ακόμα και τώρα που είναι κλειστές οι εκκλησίες, τα μηνύματα που λαμβάνουμε για τον Απόστολο του Χριστού, τον αγαπημένο μαθητή του Χριστού, τον συγγενή του Χριστού, τον εξαίματος του Χριστού, είναι φοβερό, παιδιά μου. Καθόμουνα εχθές σε αυτό το προσκυνητάρι, το μικρό εικονοστασάκι ή το προσκυνητάρι, πάρτε το όπως θέλετε, που κάποια στιγμή θα σας το δείξει και η κάμερα να το δείτε. Φανταστείτε, παιδιά μου, με έπιανε ένα δέος, Πάτερ Παύλο. Καθόμουν και δάκρυζα και έκλαιγα και έλεγα: «Κύριε, να το μεγαλείο σου. Άραγε, αν είναι έτσι παράδεισος όπως εδώ, τότε όλοι εμείς που είμαστε, είμαστε μέσα στην παράδεισο. Αλλά όταν θα ερχόσαστε πλέον στους Αγίους Ισιδώρους, κρατάτε σιωπή,
για να μπορέσετε να απολαμβάνετε όλα αυτά τα Άγια που υπάρχουν εδώ, τα Άγια των Αγίων, μια αναπαράσταση των Αγίων τόπων με τον Γολγοθά, την αποκαθήλωση, το παρεκκλήσιο της Αναστάσεως του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος, την Αγία μας Τράπεζα, των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβητού. Παιδιά μου, δεν ξέρω σήμερα τι έχω πάθει. Όταν βγήκα έξω στο χερουβικό ύμνο, να θυμιάσω, ξέσπασα σε λυγμούς. Έβλεπα τη θάλασσα, έβλεπα τον ουρανό, έβλεπα τα δέντρα, έβλεπα την Αθήνα, αλλά δεν έβλεπα όλα αυτά. Και εκεί ξέσπασα σε λυγμούς, γιατί δεν μπορώ να πω τι ακριβώς. Έκλεισα τα μάτια μου πολλές φορές και λέω, Κύριε, αυτή την ώρα, εάν με ακούς, μάζεψε τα δάκρυα των ανθρώπων, γιατί είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Μάζεψε τις προσευχές των ανθρώπων και δώσ' τους στα σπίτια τους τη χαρά, την αγαλίαση, όχι τη μελαγχολία, όχι οτιδήποτε κακό, αλλά δώσ' τους αυτά τα οποία ζητάει η καρδιά τους τον καθένα. Και εκείνη τη στιγμή μου ερχόταν να φωνάξω σε όλους σας: ανάψτε λιβάνι, ανάψτε κεράκια, κάνετε προσευχή, γονατίστε, κάνετε ό,τι λέει η καρδιά σας, βγείτε έξω στο μπαλκόνι, κάνετε το σταυρό σας, κοιτάξτε τον ουρανό και πέστε, Θεέ μου, μη μας αφήνεις, αλλά έλα κοντά μας, γιατί είμαστε η ζωή σου και η καρδιά σου, είμαστε παιδιά σου, και δώσε μας αυτό που θέλουμε, το οξυγόνο, για να μην καταστρέφεται ο άνθρωπος και να μην πεθαίνει, αλλά να ζει αιώνια, αιώνια κοντά σου. Και έβλεπα με τα δικά μου μάτια, και σας παρακαλώ όσοι με ακούτε, αν μπορείτε να μου το διαβεβαιώσετε, πόσοι από εσάς δεν θα ανάψαν λιβάνι, πόσοι από εσάς δεν θα ανάψαν κεράκι, πόσοι από εσάς δεν θα ευχαρίστησαν τον Θεό που μπήκαν οι Άγιοι Ισίδωροι μέσα στα σπίτια σας και το σπίτι σας έγινε ναός, όπου μπήκε η χάρις και το Πνεύμα του Θεού. Σας έλειπε μόνο ένα πράγμα, η Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα Του, το οποίο θα το γευτείτε όταν επιτρέψει η χάρη Του, όταν θα είσαστε έτοιμοι, όταν θα έχετε κλάψει, θα έχετε νηστέψει, θα έχετε πει, Κύριε, δέξε με, διότι είμαι αμαρτωλός, και δέξε με σε παρακαλώ για να πάρω το ωραιότερο σώμα και το αίμα του Χριστού. Ακόμα και αυτοί που κοινωνούσαν κάθε μέρα, που κοινωνούσαν μέρα παραμέρα ή κοινωνούσαν μία φορά το μήνα, θα καταλάβουν όλοι τι εστί σώμα και αίμα Χριστού, τι εστί ευχαρίστηση της Θείας Κοινωνίας, διότι η Θεία Κοινωνία δεν είναι έτσι απλά να την παίρνουμε για να καθιαγιαζόμαστε, αλλά είναι για να γινόμαστε υγιείς, για να γινόμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, για να κυλάει το σώμα και το αίμα του Χριστού μέσα στις φλέβες μας και να το νοσταλγούμε, αφού πράττουμε την νηστεία και αυτά που λέγει το Ιερό μας Ευαγγέλιο. Δεν θέλω άλλο, απλά η συγκίνησή μου είναι τεράστια, γιατί βλέπω πόσοι άνθρωποι θα κάθονται στο σαλόνι ή θα πηγαίνουν στην κουζίνα να πλύνουν πιάτα και να έχουν ανοιχτή την τηλεόρασή τους να μας ακούνε. Εγώ περνάω εδώ πολύ ωραία, διότι μου δίνεται η ευκαιρία και προσεύχομαι και γονατίζω και παρακαλώ. Εσείς περνάτε ωραία, αλλά υποφέρετε, γιατί σας λείπει το άνοιγμα της Εκκλησίας,
ο επιτάφιος, η σταύρωση, η ανάσταση, η θαυματουργικότητα, η ζωή, η φύση, σας λείπουν όλα αυτά. Και εγώ, επειδή είμαι παπάς και είμαι και άνθρωπος, ξέρετε, στενοχωριέμαι, λυπάμαι και λέω κάθε μέρα που γονατίζω και ειδικά τα μεσάνυχτα μετά τις 3 η ώρα, 4, λέω Κύριε μου, επισκέψου τα σπίτια τους τώρα που κοιμάται ο κόσμος, να ξυπνήσουνε με ένα χαμόγελο, να ξυπνήσουνε με μία αισιοδοξία. Και ένα πράγμα θα σας πω, και γράψετε το ό,τι και να ξέρω, κρατάω πολλές φορές το στόμα μου κλειστό, γιατί ξέρω ότι η ψυχή μου και η καρδιά μου ανήκει στο Θεό και όχι στους ανθρώπους. Τώρα πια δεν είμαι μικρός, μεγάλωσα πια, κουράζομαι πια, πονάει το σώμα μου, πονάνε τα μέλη του σώματος, το κεφάλι μου, αλλά στέκομαι όρθιος, χωρίς να παραλείπω ούτε μία Θεία Λειτουργία από το βιβλίο της λειτουργικής μου και της πνευματικής μου ζωής. Διότι γράφω κι εγώ το δικό μου διαγώνισμα απέναντι στο Θεό. Διότι ενώ εμείς οι άνθρωποι όπως εσείς διαγωνίζεστε τα παιδιά στο σχολείο, στα μαθήματά σας, σε όλα, έτσι κι εγώ γράφω τις εξετάσεις μου. Τι εξετάσεις και τι βαθμό θα μου βάλουν οι άγγελοι και στο τέλος θα υπογράψει ο Θεός. Και εδώ κάνω αυτό τον ωραίο κύκλο για να πω γλυκέ μου, Παπα Σπύρο μου, Παπα Σταύρο μου, γλυκά μου παιδιά που παρακολουθείτε, ό,τι σχέδια και να κάναμε εμείς οι άνθρωποι δεν θα γίνουν. Θα μιλήσει ο Θεός στο τέλος, διότι ο Θεός στο τέλος μιλάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και είμαστε στην Ελλάδα μας, στη χώρα ηρώων και μαρτύρων. Είμαστε Έλληνες, από τα κόκαλα βγαλμένοι, των Ελλήνων τα ιερά. Και στο τέλος λέμε, χαίρε ο χαίρε Λευτεριά. Γιατί είναι ουράνιος ο εθνικός ύμνος, παιδί μου Παπασπύρο. Δεν είναι επίγειος. Άνθρωπος επίγειος τον έγραψε. Αλλά ήρθε εξ ουρανού φωτισμένος για να γράψει τον εθνικό ύμνο και να κυματίζει η γαλανόλευκη σημαία σε όλο τον ουρανό και όχι μόνο. Είμαστε πλάσματα του Θεού. Είμαστε άνθρωποι του Θεού. Είμαστε άνθρωποι της φύσεως. Είμαστε άνθρωποι των γραμμάτων. Είμαστε άνθρωποι, μεγάλοι άνθρωποι, που προσπαθούμε όλοι να γνωρίσουμε το Θεό. Παιδιά μου και εσείς που αμφιβάλλετε, παιδιά μου και εσείς που δεν αμφιβάλλετε, παιδιά μου και εσείς που πιστεύετε, παιδιά μου και εσείς που απλά σκέπτεστε τι συμβαίνει και είστε σε μία ζυγαριά που δεν ξέρετε που θα πάτε, ελάτε κοντά στον Τίμιο Σταυρό, ελάτε στους Αγίους Ισιδώρους, πηγαίνετε στις ενορίες σας και στις εκκλησίες σας. Συμβουλευτείτε τους Αγίους Πατέρες και Αρχιερείς, συμβουλευτείτε τους απλούς και ταπεινούς ανθρώπους, γιατί εκεί υπάρχει χαρά, γιατί εκεί δεν υπάρχει ο πόνος, δεν υπάρχει η απογοήτευση, αλλά υπάρχει η αιώνια χαρά που ακολουθεί, η χαρά αυτή ακολουθεί και στην Άνω Ιερουσαλήμ. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους εσάς, όλο τον κόσμο, όλο τον πλανήτη, και να πω, εάν κάποιοι θέλουν να ακολουθήσουν τα βήματα της Εκκλησίας από οποιοδήποτε, από πουδήποτε και να είναι, ελάτε κοντά μου, ελάτε κοντά μας, ελάτε κοντά στον Τίμιο Σταυρό, ελάτε κοντά στους ποιμένες της Εκκλησίας. Η Εκκλησία μας χρειάζεται καθαρό σταυρό. Δεν σημαίνει ότι έγινα εγώ παπάς
και δεν πρέπει να προσπαθήσω να αφήσω διαδοχή, γιατί όταν θα πάω, Παπά Σπύρο μου, στο θρόνο του Κυρίου, θα μου πει ο Κύριος, πού είναι η διαδοχή σου? Εγώ έβαλα τους Αποστόλους και οι Απόστολοι η διαδοχή τους, έβαλαν τους μάρτυρες, τους όσους μιμήθηκαν όλοι αυτοί οι Άγιοι, έφερναν από ειδωλολάτρες και άθεους άνθρωπους και τους έκαναν χριστιανούς και έπαιρναν στεφάνια. Άμα δε σε ενδιαφέρει εσένα, αδελφέ, να πάρει στεφάνια, κάθισε στην άκρη. Αν όμως σε ενδιαφέρει να πάρει στεφάνια, τότε σκέψου τι πρέπει να κάνεις. Πάτερ μου, μου λέει ένα νέο παιδί, δεν είμαι άξιος να φορέσω το ράσο. Το κοίταξα καλά, πιστεύεις? Ναι, πάω και στο Άγιο Όρος, έχω πνευματικό, αλλά δεν μπορώ να παντρευτώ, δεν μου τυχαίνει ένα κορίτσι, γιατί το ένα καλάει και το άλλο φτιάχνει. Και τι σου λένε? Να προσπαθήσω. Α, πόσο χρονών είσαι τώρα? Προσπαθώ από 25, τώρα είμαι 34. Α, δόξα τω Θεώ, του λέω. Θέλεις να σου ακουμπήσω το Τίμιο Σταυρό, να δούμε τι θα σου πει στην καρδιά σου? Και πήρα τον Τίμιο Σταυρό και του τον έβαλα εδώ και μου λέει, α, πάτερ, καίει. Καίει. Τον έπιασα, δεν έκαιγε στα χέρια μου. Έκαιγε, Παπά Σπύρο μου, το ξέρετε αυτό πολύ καλά, έκαιγε στο σώμα του. Έχει αυτή τη χάρη, τι να κάνουμε? Εγώ θα του πω να κάψει ή θα του πω να δροσίσει? Αυτός είναι πάνω ψηλά. Αυτός τα κάνει όλα. Ο Χριστός. Και τότε του τον πήρα και μου λέει, πάτερ, τι σημαίνει αυτό? Κάνε την προσευχή σου, παιδί μου, πάρε το Ευαγγέλιο, άνοιξε το τελείως και να δεις που θα σου τύχει, έτσι τυχαία, και αν σου τύχει στη δικιά σου ζωή, έλα να τα ξαναπούμε. Και τι του τυχαίνει? Η παραβολή των ταλάντων. Και το επόμενο ήταν οι 10 μωρέ και 10 παρθένες. Έτρεξε και μου λέει, τι σημαίνει αυτό? Ένα, αν προλάβει να μπει μέσα, δεν θα κλείσει η πόρτα, θα κλείσει για τους υπόλοιπους. Εσύ δέχεσαι να μπει μέσα? Και η απάντησή του, πάτερ, από τη στιγμή που άρχισα να βρίσκομαι και στην εκκλησία και στην καφετέρια μου και παντού, να μην αμελώ την εκκλησία, είμαι ευτυχισμένος. Αλλά πώς θα φορέσω εγώ το ράσο? Παιδί μου, αν το πει ο Θεός, ο άνθρωπος δεν πρέπει να το εμποδίσει. Γιατί αν το εμποδίσει, θα σου τύχουν πολλά πράγματα στη ζωή σου, όχι τόσο, και θα πονέσεις. Ο Θεός, ο Κύριος μας, δείχνει δρόμους στον άνθρωπο. Εμείς τους κλείνουμε. Ο εαυτός μας, το μυαλό μας, γιατί δεν το αφήνουμε ελεύθερο, παρά το έχουμε κλειδωμένο, Παπά Σπύρο μου. Και είμαστε απλά με το μυαλό μας σε μία ιδέα, ό,τι μας κατεβάζει, αλλά δεν ρωτάμε ποτέ αν είναι το θέλημα του Θεού. Ποτέ. Για πες μου, ρώτησες εσύ από αυτά που σκέφτηκες μέσα από τη μόρφωσή σου, εκείνη τη στιγμή που τα σκέφτηκες, αν είναι θέλημα Θεού αυτό που σκέφτεσαι? Δεν το κάνει, παιδί μου, κανένας. Παρά μόνο όταν περνάει καιρός και δούνε πράγματα δύσκολα ή οτιδήποτε, λένε, μήπως δεν ήτανε θέλημα Θεού? Άκουε, παιδί μου γλυκό, εσύ που μ' ακούς και είσαι 24 μεσών, έλα, έλα εδώ, έλα στην εκκλησία. Μην κάθεσαι να κλαις τώρα. Μην κάθεσαι. Έλα στην εκκλησία και πες ότι εγώ ήμουνα που είπε ο Παπαδημήτρης. Παναγιώτης Ελένα, δεν ξέρω κάτι. Έλα να δεις πως είναι ο Χριστός. Μεταχειρίσου τα όλα. Τα πάντα. Χαμογέλα όμως. Γιατί ο Χριστός είναι αγάπη. Και μας έστειλε σε αυτή τη ζωή
Μας έστειλε σε αυτή τη ζωή για να ζήσουμε, όχι να πονέσουμε. Εμείς θέλουμε και πονάμε. Εύχομαι σε όλους σας σήμερα η μέρα αυτή και κάθε μέρα να είναι μέρα χαράς και αγαλίασης. Να σας ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για τα μηνύματα τα οποία στέλνετε, αλλά πριν σας πω για κάποια μηνύματα τα οποία με συγκίνησαν, τα κρατάω και να ξέρετε ότι θα τα βάζω στον Τίμιο Σταυρό όλα, όλους σας. Ό,τι στέλνετε, ονόματα, email, οτιδήποτε, τα κρατάω, δεν τα έχω, τα έχω πετάξει, Παπασπύρο, ούτε ένα. Ούτε ένα. Και κάποια στιγμή θα κάνω μία Θεία Λειτουργία, θα την παρακολουθήσετε όλοι ζωντανά. Πριν ανοίξουν οι εκκλησίες, θα τα βάλω όλα τα ονόματά σας και τα email που είναι εδώ και θα είναι η Θεία Λειτουργία αφιερωμένη στον καθένα από εσάς, στην οικογένειά σας, με τεράστια αγάπη. Μου εδίδαξε ένα πράγμα, βρε παιδί μου, η χάρη του Θεού. Αγάπα τον άνθρωπο, μην τον μισείς. Γιατί μέσα από την αγάπη θα τα δεις όλα. Θα δεις το παράπονο, θα δεις το κλάμα, θα δεις το μίσος. Μέσα από το μίσος δεν βλέπεις την αγάπη. Θα έχεις ξανακούσει. Από το μίσος βλέπεις την αγάπη. Και όταν θα θέλεις να αγαπήσεις, προσποιητά το κάνεις. Ενώ όταν έχεις από την πρώτη στιγμή αγάπη, όσο κακός και να είσαι, όσο μισητός και να θες να γίνεις, δεν γίνεται. Και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό. Γι' αυτό όλους τους αγαπάω. Και λέει, τι λέει το Ευαγγέλιο μας ο Χριστός, Παπασπύρο μου, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Αυτή είναι η ουσία. Λοιπόν, ήθελα να σας πω τώρα, γιατί έτσι συγκινήθηκα, με πόνεσε λίγο, δεν με πόνεσε η καρδιά μου, απλά χάρηκα, καίει όλο μου το σώμα τώρα. Και βλέπεις, εγώ δεν κρατάω τους τύπους. Εγώ είμαι ένας παπάς που έβλεπα τον Άγιο Πορφύριο και κυκλοφορούσε στην Ομόνια για να πάει κάτω στην... τι ήταν, να το θυμηθώ τώρα πάλι. Κύριε, λες. Και μια φορά και τον εβλέπανε τα παιδιά με τα ρούχα, τα... ποια ρούχα? Τα ρούχα, όχι τα καλά του ρούχα. Αυτά, τη δουλειά αυτά που είχε. Τα φτωχά τα ρούχα, τα ράζα παιδιά. Και περπατούσε από πάνω, δεν πατούσε κάτω στο έδαφος. Και τον βλέπανε τα παιδιά και τον ακολουθούσανε. Το ίδιο και στον Άγιο Νικόλο τον Πλανά. Απλά ο Άγιος Πορφύριος είναι πιο νέος Άγιος. Και πήγαινε στην Πολυκλινική, στον Άγιο Γεράσιμο, και όταν λειτουργούσε το χάνανε. Πού είναι ο παππούλης μας, πού είναι ο γέροντας? Είχε πάει και είχε επισκεφτεί και σταύρωνε ασθενείς ανθρώπους και ξαφνικά τον βλέπανε μπροστά τους. Τον καλούσανε και τον βλέπανε μπροστά τους. Τι ωραίο να είναι να είμαστε έτσι Άγιοι όλοι, Παπασπύρο, ε! Ο άνθρωπος, ο Άγιος του Θεού, δεν πεθαίνει ποτέ. Στο λέω εγώ. Πι Δέλτα Λάμπδα, Πατήρ Δημήτριος. Ξέρεις γιατί, το λέω, γιατί τώρα δεν καταλαβαίνουν κάποιοι. Οι περισσότεροι όμως που ακούνε καταλαβαίνουν. Κάποιος μπορεί να μην καταλαβαίνει. Γιατί αρρώστησα. Γιατί πέθανα και γιατί αναστήθηκα. Ένιωσα τον πόνο. Τυφλώθηκα από την ασθένεια. Μου πέσανε τα μαλλιά. Έχασα την ακοή. Έγινα κατσουνάκι. Έγινα αδύνατος, 20 κιλά. Κι όμως το αγιόλαδο με θεράπευσε. Και ο Άγιος Παντελεήμων μαζί με τον Άγιο Δημήτριο, που τώρα δεν τα παραδέχονται. Και τι πήγε η μητέρα μου και έκανε? Έφτιαξε κερί όσο είναι γύρω γύρω η εκκλησία και παρακάλεσε τον Άγιο Παντελεήμωνα να με θεραπεύσει, γιατί ήταν ελάχιστη η ζωή μου. Και κατά το Θεό και κατά τους γιατρούς και κατά τους ανθρώπους. Τάζεσαι, παιδί μου, όλα αυτά. Γι' αυτό σας τα λέω.
Και γι' αυτό τα λέω, διότι μιλάω εκ του ασφαλούς. Γιατί μίλησα για τη ζωή μου, το θάνατό μου και την Ανάστασή μου. Γι' αυτό. Και γι' αυτό σας τα λέω όλα αυτά με πλήρη επίγνωση της πίστεως. Και αν βρίσκεται ουρανός και πάνω από τον ουρανό παράδεισος. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν ελάτε να μιλήσουμε, ελάτε να συζητήσουμε και θα σας πω και κάτι άλλο, Παπασπύρο. Όλο αυτό το καιρό, τη Μεγάλη Εβδομάδα, θα σας πω πώς οι άνθρωποι τη Μεγάλη Εβδομάδα, από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι την Κυριακή της Αγάπης, πώς οι άνθρωποι παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία. Δεν βαρέθηκε ο κόσμος, ακόμα και με την πολυλογία μου. Δεν βαρέθηκε. Ξέρετε γιατί? Γιατί η θρησκεία μας είναι ζωντανή. Όταν μιλάνε άνθρωποι για διάφορα θέματα, θα τους δούνε τη μία μέρα, θα τους δούνε την άλλη μέρα, θα τους δούνε την παράλλη μέρα. Μετά θα τα κλείσουν. Δεν μπορούνε. Κάθε μέρα να ακούνε, κάθε μέρα. Δεν γίνεται. Εγώ το λέω από δικό μου πλευρά. Και αυτό σημαίνει, γιατί μετά γίνεται βίωμα και ο άνθρωπος αρρωσταίνει. Όταν παρακολουθεί ή όταν προσεύχεται και είναι εδώ στην Εκκλησία ή όταν παρακολουθεί από οποιοδήποτε μέρος, παρακολουθεί τη Θεία Λειτουργία, ποτέ, παιδί μου, Παπασπύρο μου, ο άνθρωπος δεν βαριέται και κάθε μέρα διψάει να ακούει τη Θεία Λειτουργία. Να, μια Γεωργία τώρα που με παρακολουθεί. Μια Γεωργία. Πάρε τηλέφωνο, παιδί μου, στην Εκκλησία. Θα το σηκώσουνε. Παρακολουθεί τον. Αλλά παρακολουθεί συνέχεια. Και δεν έχει βαρεθεί. Γιατί, παιδί μου? Γιατί το Πνεύμα του Θεού κυλάει στις Εκκλησίες μας. Και οι Εκκλησίες μας είναι πηγή ζωής, είναι χαρά, είναι ευλογία. Γι' αυτό σας λέγω τώρα για τη δικιά μας Εκκλησία. Από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι και την Κυριακή της Αγάπης έχουν δει τις ακολουθίες μας, μπορείτε να το ερευνήσετε κι εσείς, στατιστική μελέτη είναι, και έχουν δει τις ακολουθίες μας, τις εκκλησίες μας, μόνο από τα δικά μας, από το Τσουκ και από το Facebook. Καλά το είπα, Παπασπύρο μου? Γελάς έτσι, Παπασπύρο. Λοιπόν, ο αριθμός είναι 2 εκατομμύρια άνθρωποι, 212.000. Επαναλαμβάνω, 2 εκατομμύρια, 212.000. Ο Θεός να σας έχει καλά. Δεν ξέρω για αυτή τη βδομάδα, αλλά από Δευτέρα θα σας πω αυτή τη βδομάδα πόσοι άνθρωποι παρακολούθησαν και προσευχήθηκαν μαζί μας. Έστειλαν ένα όνομα, Βασιλική και τα λοιπά, τα βλέπετε. Μέχρι κάποια στιγμή είπε 5.000 σπίτια σήμερα έγιναν εκκλησία. Ευχαριστούμε, πατέρα Δημήτρια, όχι εμένα, τον Τίμιο Σταυρό που ήρθε στην εκκλησία και έκανε γνωστή την εκκλησία. Αυτός τα κάνει όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους αυτούς που ψάλλουν με τόση γαλήνη και ταπείνωση. Μία άλλη κυρία, Ελένη, Χριστός Ανέστη, σας ευχαριστούμε πολύ για την τόσο κατανεκτική Θεία Λειτουργία από Κύπρο. Μία άλλη κυρία, ένας άλλος άνθρωπος γράφει, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά από τον Καναδά. Σε ευχαριστούμε, πατέρα Δημήτρια. Ένα άλλο γράφει από την Νότιο Αφρική, το Johannesburg, ακόμα 2 σπίτια από το Johannesburg, Νότιο Αφρική, διότι και οι δικές μας εκκλησίες εδώ είναι κλειστές και παρακολουθούμε τις ακολουθίες.
Επίσης, μια κυρία λέει, «Πατέρα Δημήτρη, να ξέρεις ότι μέσα στη ΜΕΘ από λάπτοπ τη Μεγάλη Εβδομάδα έβλεπαν τη λειτουργία και τα δάκρυά σου. Έκανες θαύματα, ειδήσεις, κουράγιο, χωρίς να το γνωρίζεις». Η ΜΕΘ τι είναι, Παπασπύρο? Εντατική. Η εντατική. Το ήξερα, μην νομίζω ότι δεν το ξέρω. Γιατί έχω μπει σε πολλές εντατικές, παιδιά μου. Απλά έχουν τα μάτια μου βουρκώσει γι' αυτό. Σας το ξαναδιαβάζω. Επειδή το έγραψε δημόσια, σας λέω και το όνομα. Γεωργία Αρβανιτάκη. Πατέρα Δημήτρη, να ξέρετε ότι μέσα στις ΜΕΘ, στο λάπτο τη Μεγάλη Εβδομάδα, έβλεπαν τη λειτουργία και τα δάκρυά σου. Έκανες θαύματα, έδωσες κουράγιο, χωρίς να το γνωρίζεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ξέρω ότι στο στρατιωτικό νοσοκομείο, αλλά και σε πολλά νοσοκομεία στον Ευαγγελισμό, στο Νίμιτς, στο Αττικόν, στο Θριάσιο, πάνω του Παπανικολάου, στη Θεσσαλονίκη, έβαζαν τα λάπτοπ στα δωμάτια τους και παρακολουθούσαν ολόκληρες ασθενείς και πολλές φορές οικογένειες. Ξέρω σε μία καφετέρια, σε ένα νησί, που έβαλε την καφετέρια ένας Γεώργιος, έβαλε τη μεγάλη τηλεόραση, δυνατά την οθόνη, και παρακολουθούσαν όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, ακόμη και τώρα και σήμερα, και παρακολουθούσαν και περνούσε ο κόσμος έξω από το κατάστημα, από την καφετέρια, και έκανε το σταυρό του και του έλεγαν «Συγχαρτήρια παιδί μου, ένας νέος άνθρωπος». Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έβγαλαν, από ό,τι μας λένε, μπορείτε να τα δείτε τα μηνύματα, μεγάλη την τηλεόρασή τους από το τσουκ, το κανάλι αυτό, για να βλέπουν τα σπίτια απέναντι, δεξιά και αριστερά. Τι να σας πω, τι να σας ευχαριστήσω. Προσεύχεστε και για μένα, μόνο αυτό. Επίσης, χαιρετισμούς λέει από τη Γερμανία, από το Αγκουάμπερτ, πώς το λένε αυτό. Λέει μία άλλη κυρία, τι ωραίος ναός, μέσα στη σπηλιά το ιερό, Χριστέ μου. Έτσι το είπα κι εγώ, καλή μου κυρία Χαρά, το είπα κι εγώ. Μόλις μπήκα στο ναό, λέω, Χριστέ μου, πού με έφερες, σπηλιά είναι. Τι σπηλιά όμως, πόσοι Άγιοι κάθεσαν σε αυτή τη σπηλιά. Πόσο φως βγαίνει από αυτή τη σπηλιά. Πώς καθυλώνει σε αυτή τη σπηλιά. Πώς καθυλώνει εμάς τους παπάδες που λειτουργούμε. Αυτή τη σπηλιά. Ένα άλλο, υπερηγείας όλου του κόσμου. Εύχεστε πατέρες μας αγαπημένοι. Ο Θεός να σας έχει πάντα καλά. Ευχαριστούμε που ευλογείτε τα σπίτια μας. Τώρα θα το κάνω πάλι με τον Τίμιο Σταυρό. Κάθε μέρα μεγάλη ευλογία, όλη την αγάπη μας από την Άουσα. Και κάτι τελευταία, γιατί είναι πάρα πολλά, χιλιάδες. Υπερηγείας όλου του κόσμου, εύχεστε πατέρες μας αγαπημένοι. Ο Θεός να σας έχει πάντα καλά. Ευχαριστούμε πάλι από την Άουσα. Μία άλλη κυρία, σας ευχαριστούμε που φέρνετε την ευλογία στα σπίτια μας. Μας δίνετε κουράγιο στις δύσκολες μέρες να έχουμε μία ευλογημένη μέρα. Την ευχή σας, Πάτερ, να έχουμε όλοι μας. Την ευχή του Χριστού και της Παναγίας να έχετε. Ένα άλλο, τα γράφει αγγλικά, δεν τα ξέρω. Πάτερ Δημήτριος Χριστός Ανέστη, από ξένη χώρα είναι, και στο τέλος λέει ότι μας αγαπάει.
την ευχή σας Πάτερ, και μας λέει μετά από Σκωτία. Την ευλογία σας Πάτερ Δημήτρια Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά να είστε εσείς και όλοι που συμμετέχουν εκεί καλά και να σας έχουμε πάντα κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ. Από Μόναχο, Γερμανίας. Χριστός Ανέστη, Παπαδημήτρη, φιλώ το χέρι σας. Ευχαριστώ τον Κύριο και Θεό μας που υπάρχετε και μας δίνετε κουράγιο και πίστη. Με σταυρώσατε με το σταυρό του Κυρίου στο Λαγκαδά. Είμαι πολύ τυχερή. Ένα άλλο κάθε μέρα, Πάτερ, ευχαριστούμε με θυμία Μακεράκι, Γονικλησιά και δάκρυα καρδιακά που μας αξιώνει ο Κύριος να παρακολουθούμε εσάς. Οι Άγιοι Σίδωροι κάνουν τις μέρες μας πιο φωτεινές. Μια κυρία Ειρήνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Χριστός Ανέστη, με υγεία σας εύχομαι σε εσάς και όλους μας. Από το Πλωμάρι Λέσβου. Εμείς ευχαριστούμε το Θεό που σας έβαλε στο σπίτι μας. Χριστός Ανέστη, άλλο. Μας έχετε συγκινήσει και μας δίνετε δύναμη και κουράγιο που σας παρακολουθούμε. Ένα άλλο, υπερηγίας του μικρού Αντωνίου που είναι σε κόμμα από εγκεφαλίτιδα. Ας πάει τούτη την ώρα ο Τίμιος Σταυρός. Γιατί έχει κάνει πολλά θαύματα ο Σταυρός από εγκεφαλίτιδα. Και εσείς που πήρατε από τη Θεσσαλονίκη και που έχετε το 9χρονο παιδάκι σας με όγκο στο κεφάλι και κάνετε οτιδήποτε για να έρθετε στον Τίμιο Σταυρό παίρνοντας άδεια, ό,τι σας φωτίσει ο Θεός κάνετε. Εγώ απόψε το βράδυ το Σταύρωσα και εύχομαι να βρει την υγεία του αν με παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή, αν μας ακούτε. Και θέλει ο άνθρωπος αυτός να έρθει ή να στείλει το φανελάκι του με κούριερ. Μας στέλνουν έτσι φανελάκια, μπλουζάκια. Κάνει θαύματα τώρα πολλά ο Τίμιος Σταυρός. Γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν πολύ. Ένα άλλο, Χριστός Ανέστη, στον πατήρ Παύλο και σε όλους εσάς έτσι πολλά καλά ευλογημένα. Χρόνια σε όλα, πολλά σε όλους που γιορτάζουν. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που μου δίνουνε. Ευχαριστούμε Πατέρα Δημήτρη, ο Θεός να μας αξιώσει να έρθουμε, να σας συναντήσουμε και να μας ευλογήσετε με τον Τίμιο Σταυρό. Είστε βάλσαμο της ψυχής μας, ο Θεός να σας στερεώνει. Σας ευχαριστώ, ένα άλλο μήνυμα πολύ Πάτερ Δημήτρη, να είστε πάντα καλά, χρόνια πολλά. Ζούμε δυστυχώς στη Γερμανία. Αχ, και να είμαστε κοντά σας. Βοήθειά σας και τον Τίμιο Σταυρό, αλλά και όλους τους Αγίους μας. Μια ζαχαρούλα, Πάτερ, πότε θα έρθετε στη Θεσσαλονίκη? Όταν λήξουν όλα αυτά, πιστεύω. Σε πολλά μέρη της Ελλάδος και στη Σαντορίνη και στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη και σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Όσοι τον καλέσετε, να ξέρετε ότι θα έρθει. Δεν έχω δικαίωμα να τον κρατήσω για τον εαυτό μου. Από ένα χωριό της Καβάλας, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη Πάτερ, αρετή από Κύπρο. Τα λόγια σας μας δίνουν κουράγιο και δύναμη. Από χωριό της Λάρισας, με πολιούχο τον Άγιο Θωμά, τα σέβη μου Πάτερ Δημήτριε, καλοκάγαθο άνθρωπε με την ουράνια ψυχή που είστε, από τις εξαιρέσεις, να σας έχει ο Θεός δυνατό να γνωρίζετε, Πάτερ Δημήτριε, ότι ζεστάνατε το σπίτι μας, την ψυχή μας, όλη τη διάρκεια των εορτών. Φέρατε ευλογία στο σπίτι μας. Σας ευχαριστούμε. Χριστός Ανέστη, Παρασκευή από Λάρισα, θα σας επισκεφτώ. Παρακολουθώ από το Νέο Μεξικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και άναψα λιβάνι σε εκείνη τη στιγμή. Εδώ είναι 2:45 το πρωί. Να σας έχει ο Θεός καλά. Ακούτε το, παρακολουθώ από το Νέο Μεξικό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και άναψα λιβάνι σε εκείνη τη στιγμή.
Εδώ είναι 2:45 το πρωί. Ο Τίμιος Σταυρός στο σπίτι σας να έρθει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πατέρα Δημήτρη, για αυτή την ομιλία σας. Μόνο που από τα δάκρυα δεν βλέπω καλά. Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να προσκυνήσουμε αυτό το θαυματουργό ναό που μοιάζει με επίγειο παράδεισο. Την ευχή σας. Από Σουηδία, Χριστός Ανέστη, ευχαριστούμε. Και όλα τα υπόλοιπα τα παρακολουθείτε, εξάλλου είναι όλα, ζωντανά. Έλα, παιδί μου, Γιώργια. Παπασπύρο μου, αυτή δεν ήταν ομιλία. Τώρα προσγειώθηκα κάτω. Άμα με πιάσεις τώρα, τρέμει το σώμα μου και ταράζεται και χτυπάει η καρδιά μου δυνατά. Παιδί μου, κοιτάξτε τα παιδιά μου, δοκιμάσετε να δείτε πώς είναι η πίστη. Μέσα από την καρδιά, όχι μέσα από το σώμα. Αν δείτε την πίστη μέσα από την καρδιά, τότε οι ασθένειες θα λιγοστέψουν. Αν δείτε την πίστη από το στόμα, επειδή πρέπει να το πείτε αλλά δεν το πιστεύετε, δεν γίνεται τίποτα. Σας τα λέει με πείρα ένας απλός, ο πιο απλός και ο πιο απλός παπάς των 120.000 και δεν ξέρω πόσο έχει η Ελλάδα μας ιερείς. Βλέπετε, αυτός είμαι, δεν μπορώ να υποκρίνομαι στους ανθρώπους. Διψώ κάθε φορά που κάνω τις Θείες Λειτουργίες, είναι η ζωή μου και η Θεία Λειτουργία είναι η επίγεια μου ζωή και ο επίγειος αλλά και ο ουράνιος παράδεισός μου. Παπασφύρο μου, για να τελειώσουμε, γιατί πίνε το καφεδάκι τους τώρα, σε λίγο θα φάνε και όλα αυτά. Έχεις, παιδί μου, να πεις τίποτα? Μια κουβέντα. Παρακολούθησαν λοιπόν τις Θείες Λειτουργίες, την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Επαναλαμβάνω, με πολύ αγάπη και σεβασμό προς όλους εσάς, θερμές ευχαριστίες, 2.212.000. 2.212.000. Το έργο, Παπασπύρο μου, γλυκό μου παιδί, είναι όλο το έργο του Τιμίου Σταυρού. Σε λίγο ξεπερνάει μαζί και όλες αυτές τις ημέρες, ούτε ξέρω πόσο. Χωρίς τις τηλεοράσεις, χωρίς τα ιδιωτικά ραδιόφωνα, χωρίς τα site, μιλάω μόνο από το ναό μας. Είναι τα 2.212.000. Να πω ένα καλημέρα στην Πάρο. Ευχές πάρα πολλές στο Κατερινάκι μου, στο Γιωργάκι μου, στη Μαρία, στον παππού μας, στη γιαγιά μας, σε όλη τους την οικογένεια, όλη μου την αγάπη και να έχει εφορία η ζωή σας και το κατάστημά σας. Να πω πολλές ευχές στην πατρίδα μου, στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, τα Χανιά, που έχω λαχτάρα να κατέβω, να περπατήσω στους δρόμους, αλλά και να είμαι παρέα μαζί με τον Τίμιο Σταυρό και στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, αλλά και στο Θεοφιλέστατο Μητροπολίτη και αγαπητό μου φίλο και αδελφό, τον Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως, τον Δαμασκηνό, που πραγματικά είναι ένας απλός, ταπεινός μοναχός, αν και δεσπότης. Το ίδιο είναι και ο Μητροπολίτης Χανίων. Καρδιακοί μου άνθρωποι, αλλά και πάρα πολλοί Μητροπολίτες από όλη την Κρήτη, τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης,
τον Ειρηναίο που ήταν ο πνευματικός μου πατέρας, μέχρι που έφυγε και πήγε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τα Χανιά τον στερήθηκαν και το γεύεται όλη η Κρήτη και το Ηράκλειο. Πολλούς αρχιερείς από όλα τα μέρη της Ελλάδος, που η αγάπη τους πραγματικά είναι πολύ μεγάλη και ακούν άφωνοι, αλλά με πολύ ωραία καρδιά, όλα αυτά που γίνονται στον ιερό μας ναό. Κάποιος Μητροπολίτης μου έλεγε, «Πάτερ Δημήτριε, να σας ρωτήσω κάτι, παρακαλώ. Εσείς πού ζείτε?» «Στους Αγίους Ισιδώρους». «Είστε σίγουρος?» Του λέω, «Ναι, λειτουργώ, αλλά είμαι ένα παπαδάκι». «Είστε σίγουρος ότι είστε στους Αγίους Ισιδώρους?» «Ναι». «Εσείς ζείτε στο δικό σας κόσμο, στη δικιά σας παράδεισο. Άρα και η παράδεισος είναι έτσι?» «Έτσι είναι. Ο κόσμος του ανθρώπου είναι μια ξεχωριστή παράδεισος. Αρκεί να είναι ο άνθρωπος ψυχήτε και σώματι καθαρός. Να έχει πνεύμα συντετριμένο και τεταπεινωμένο. Καρδία καθαράν, πνεύμα συντετριμένο και τεταπεινωμένο. Και να πράττουμε εμείς το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Με το χαμόγελο, με τη χαρά, με όλα αυτά που μας θέλει ο Θεός. Και με αξιώνει ο Θεός να κάνω αυτό το πείραμα, το αδιαλείπτος προσεύχεστε, και να είμαι και να παραμένω, δόξα τω Θεώ, ο μικρός, ο ελάχιστος, ο τελευταίος όλων, ο παπά Δημήτρης. Ο παπά Δημήτρης. Τίποτα περισσότερο. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Με όλη μου την αγάπη και το σεβασμό μου στο πρόσωπό σας όλων, των ακροατών και των τηλεθεατών, στους πατέρες, στα Ιεροσόλυμα, στον Παπαδημήτρη μου, τον αδερφούλη μου, στον Παπαδημητράκη μου, τον Γιώκα μου, στον Παπαραφαήλ μου, στον Παπανικόλα μου και στον Παπαμάρκο που είναι ο Αρχιδιάκονος του Πατριάρχη, αλλά και σε όλους τους πατέρες που είναι εδώ, και τους δόκιμους και τους μονάζοντες και τους ιερείς και τους αρχιμανδρίτες, σε λίγο θα είναι και δεσποτάδες κάποιοι, ίσως μετά, αργότερα, όταν εγώ θα έχω πάει κάπου. Εύχομαι σε όλους σας που σίγουρα θα έρθετε στους Αγίους Ισιδώρους. Σίγουρα πολλοί νέοι θα έρθουν να σκεφτούν κάποια πράγματα και να λύσουμε κάποια πράγματα μέσα από το Πνεύμα του Θεού, και δεν θα πονάτε, αλλά και δεν θα μελαγχολείτε. Το χαμόγελο είναι αρετή. Η αγάπη είναι παράδεισος. Ο Θεός μαζί μας. Δόξα τη Αγία και ομοσίον και ζωπιό και αδιαιρέτο Τριάδι, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προσκυνούμεν αυτού την τριήμερον έγερση. Χριστός Ανέστη, ενέγνε. Πάρει τηλέφωνο τώρα αμέσως. Τελικά πήρε τηλέφωνο και πρέπει για του λόγου του αληθές, γιατί τώρα αφού τελείωσε η Θεία Λειτουργία, ξέρετε τι με διακρίνει, θα σας πω. Πάτερ Παύλο που κρατάτε στις σημειώσεις, και Αριστίδη μου, μελλοντικέ δικηγόρε, αλλά και παιδί της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού,
και που θα κρατάς τα δικηγορικά της Εκκλησίας μας και τα θεολογικά και όλα αυτά, θέλω να πω ότι τίποτα από αυτά τα οποία λέω δεν υπάρχει η αντίστοιχη απόδειξη. Τεκμήριο απόδειξη είναι μαζί με τον πατέρα Παύλο στην κάμερα και ρυθμίζουν τις κάμερες και τα λοιπά. Επομένως τα λέει δικηγορικά. Εάν δεν υπάρχει τεκμήριο... Για να υπάρχει για όλα αυτά λοιπόν τα οποία λέω εγώ, υπάρχουν και τεκμήρια και αποδείξεις, αλλά υπάρχουν και οι ιατροί που είναι πολύ δικοί μας άνθρωποι, πολύ φίλοι μας, οι οποίοι παιδιά του Τιμίου Σταυρού, που όλα αυτά διαβεβαιώνονται χωρίς να τα μπορεί να τα αποκλείσει κανένας άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν όταν είπα, πού είσαι κάποιο αγωγό μας παρακολουθεί, Γεωργία, συγγνώμη, μας παρακολουθεί, λέω κι εγώ, δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο να σε ακούσουμε, να μην νομίζουν οι άνθρωποι ότι έτσι το είπα. Παπάς είμαι, ό,τι θέλω λέω, έτσι δεν είναι. Αλλά πάντοτε είναι μέσα στο πνεύμα, παπά Σπύρο μου, της Εκκλησίας μας, της αγάπης, της φιλοξενίας, της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, έτσι απλά να την ακούσετε, να σας κάνει και αυτή τα χρόνια πολλά και το Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, Γεωργία, που σε ακούμε. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, πατέρα Δημήτρη, και σε όλα τα παιδιά εκεί, τους μοναχούς. Σας εύχομαι ό,τι επιθυμείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι μας έχετε προσφέρει τόσα χρόνια και ιδιαίτερα και αυτή την μεγάλη εβδομάδα που σας παρακολουθούσαμε από μακριά. Εύχομαι σύντομα να ανοίξουν οι εκκλησίες, να μπορέσουμε να έρθουμε, να προσκυνήσουμε το Τίμιο Σταυρό. Πραγματικά οι λειτουργίες σας είναι θεϊκές. Για άλλη μια φορά δείχνετε πόσο πολύ αγαπάτε το Θεό, πόσο πολύ αγαπάτε τον κόσμο. Σας ευχαριστώ συνέχεια καθημερινά και προσεύχομαι να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που προσεύχεστε για τις οικογένειές μας και μακάρι γρήγορα να ανοίξουν οι εκκλησίες, να μπορέσουμε να έρθουμε κοντά σας. Είναι πάρα πολύ κρίμα αυτό που ζήσαμε φέτος. Ειλικρινά, πάρα πολύ μεγάλο κρίμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έχετε κάνει για όλους μας και εύχομαι πολύ γρήγορα να σας δούμε κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη σε όλους σας. Ας ακούσουμε τώρα στην ομερική διάλεκτο, καλά το είπα παπά Σπύρο, γιατί δεν έχω τη μόρφωση για να το λέω, στην ομερική διάλεκτο το Ευαγγέλιο, το Οφρακέ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εσείς που είστε στα σπίτια σας, καθίστε, βάλετε τέρμα τη φωνή και απολαύσετε αυτή την όμορφη και γλυκιά ψαλωδία. Τέρμα βάλετε την, τέρμα. Μη φοβάστε, είναι μεσημέρι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Να είστε καλά. Λευσόμεν
Κύριος Θωμάς προσεύχησε να τηρείς. Ίχνη αν μην ειδώ με τα χείρεσιν η λιτορίτης. Ευχαριστούμε και για τα τελευταία σας μηνύματα, τα οποία στέλνετε και τα οποία μου έδειξαν στο κινητό, τα οποία στέλνετε, πολύ συγκινητικά. Να σας κάνω μία πρόταση, γιατί τελείωσε τώρα η Εκκλησία, οπότε θα σας κάνω μία πρόταση. Μάλλον δεν τελείωσε, θα πούμε το αυτό το αγαπημένο μου το ωραίο, να ευλογηθούν όλα τα σπίτια σας με τον Τίμιο Σταυρό. Όσοι από εσάς, επειδή είμαι πολύ γραφικός, όσοι από εσάς θέλετε να ανάψετε ένα κεράκι, ανάψετε το. Όσοι από εσάς θέλετε να ανάψετε ένα θυμίαμα, θα δείτε, θα γελάσετε όλοι, θα χαρείτε. Εγώ τώρα είμαι πολύ χαρούμενος. Όσοι από εσάς θέλετε απλά να κάνετε το σταυρό σας, κάνετε το. Θα στείλει χάρη του σταυρού το σταυρό στα σπίτια σας, αφού δεν μπορείτε να έρθετε εδώ να τον προσκυνήσετε. Θα γίνει και αυτό, αν και ένα μήνυμα γράφει. Όχι ένα μήνυμα, πάρα πολλά μήνυματα. Ξέρετε τι γράφει. Την ώρα, Πάτερ, που ευλογούσατε με τον Τίμιο Σταυρό, πήγα και τον θύμιασα στην τηλεόρασή μου και τον προσκύνησα. Είναι αμαρτία? Και γέλασα. Και της είπα, δεν είναι αμαρτία. Έτσι εκφράζεις την πίστη σου. Και έτσι εκφράζει ο καθένας τη δικιά του πίστη. Άλλοι άνθρωποι μας γράφουν στα μηνύματα που μπορείτε να το δείτε ότι θεραπεύτηκα με την επίκληση μόνο που κάνετε από τον Τίμιο Σταυρό, είχα αυτό και αυτό και αυτό το πρόβλημα. Επειδή είναι όλα φανερά, μπορείτε λοιπόν να ψάξετε, έτσι δεν είναι, Αριστίδη μου, μπορούν να ψάξει ο κόσμος να τα δει από μόνος του, να δει ότι όλα αυτά βέβαια τα οποία λέμε ήδη τα έχει δει. Απλά εγώ ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους, γιατί είναι τόσα πολλά, είναι χιλιάδες. 2.212.000 και σε μια, δυο, τρεις μέρες κάτι θα σας πούμε και αυτή τη βδομάδα πόσοι παρακολούθησαν, που πιστεύω ότι και αυτή τη βδομάδα ξεπέρασε το 1.000.000. Έτσι υπολογίζω εγώ με το μυαλό μου. Όταν ας πούμε σήμερα τη Θεία Λειτουργία την έχουν παρακολουθήσει παραπάνω στα δικά μας, παραπάνω από δεν ξέρω πόσες, λοιπόν πόσες χιλιάδες άνθρωποι έχουν παρακολουθήσει, αλλά και μέσω των τηλεοράσεων και των όλων αυτών των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θέλω να σας ευχαριστήσω, το έργο είναι καθαρά του Σταυρού και θέλω να σας κάνω μια πρόταση. Η Εκκλησία μας είναι μικρή. Ο περιβάλλοντας χώρος μεγάλος. Πρέπει μετά την δοκιμασία αυτή να χαρούμε. Όσοι θέλετε να γκρινιάξετε, καθίστε στα σπίτια σας. Να περάσει ο κόσμος ο πόλης και μετά ελάτε. Όσοι θέλετε να έρθετε να προσκυνήσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί θα ανέβουν γονατιστή στα σκαλιά. 99 σκαλιά μέχρι που να φτάσουν στο παρεκκλήσιο του Γολγοθά.
και στην Παναγία μας. Άλλοι θα φτάσουν μέχρι το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιδα του Θαδαίου, άλλοι θα φτάσουν μέχρι το Χριστό. Ξέρω λοιπόν, ξέρω ότι θα έρθετε πάρα πολλοί κόσμος, εμείς θα σας περιμένουμε με πολύ αγάπη, με πολύ σεβασμό. Ανοιχτή η εκκλησία μας συνέχεια, όσο μπορεί να είναι ανοιχτή. Και εγώ θα βρίσκομαι στην αυλή, στην εκκλησία δεξιά και αριστερά, με τη χαρά μου, με τα νεύρα, με τα κλάματά μου, το παράπονό μου, όπως με βλέπετε, έτσι, δεν αλλάζω εγώ. Και θέλω να σας κάνω μία πρόταση. Θέλετε να γίνετε μέλη της οικογένειας των Αγίων Ισιδώρων? Να εκκλησιάζομαστε όλοι μαζί? Να χαιρόμαστε όλοι μαζί? Να μιλάμε όλοι μαζί? Πώς, μα τόσες χιλιάδες κόσμος, όταν υπάρχει αγάπη, γίνονται όλα. Ακόμα και με αυτό το τσουκ, πώς το λένε, αυτό και το Facebook, έχουμε σκοπό ο πατήρ Παύλος να διατηρήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας την επαφή μας, αλλά η ωραιότερη επαφή είναι εδώ. Ελάτε λοιπόν όπως είσαστε, ελάτε να σας χαρούμε, ελάτε να νιώσουμε όμορφα με τα σπορτέξ, δεν πειράζει. Όπως είσαστε. Ο Χριστός αγάπη εστί. Δεν υπάρχουν φραγμοί στην πίστη. Δεν υπάρχει φραγμός στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Γιατί μας το διδάσκει ο Χριστός σε όλες τις παραβολές. Δεν βάζεις τον άνθρωπο σε ένα ιδιαίτερο κουτί και να του πει, κοίταξε, αυτό θα ακολουθήσεις. Όχι. Η μητέρα μου, για να σας δώσω να καταλάβετε, όταν ήμουν ασθενής, της είπανε όλοι, μην πας εκεί το παιδί σου. Πού θα το πας, αυτή τη γριά, σε αυτή τη γιαγιάκα, πού θα το πας το παιδί σου? Με είχε πάει σε όλα τα προσκυνήματα, στην Τίνο, στην Αίγινα, στην Αγέννητη Χρυσοβαλάντου, παρόλο που ο Άγιος Νεκτάριος παρουσιάστηκε και της είπε ολοζώντα, να το παιδί σου θα γίνει καλά και θα γίνει παπάς. Μη φοβάσαι, δεν θα πεθάνει. Παρόλο που παρουσιάστηκε και η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου και της είπε το παιδί σου θα γίνει, αλλά δεν γινότανε. Φέρανε παπάδες, δεσποτάδες, γιατί ήμουν από μικρό παιδάκι ήμουνα μέσα στην εκκλησία. Παπάδες φέρανε, δεσποτάδες, τα πάντα. Δεν γινότανε τίποτα καλά. Απλά κάθε μέρα που περνούσε έχανα τη ζωή μου. Και κάποια στιγμή με κατέβασα στα Χανιά. Για να τελειώσω εκείνη. Είναι τα έξοδα, φτωχός ο πατέρας μου και η μητέρα μου, λιμενεργάτης. Λοιπόν, και όταν κατέβηκα στα Χανιά, της είπαν, υπάρχει μια γιαγιάκα που έχει τον Τίμιο Σταυρό, ένα σταυρό, αλλά κρύβεται, δεν μπορεί να την βρεις εύκολα. Και αυτή η γιαγιάκα κάνει πολλά θαύματα ο σταυρός της, ένας ξύλινος, απλός σταυρός, ξύλινος. Ξύλινος. Η θεία μου η Βαγγελιό, η αδερφή της μητέρας μου, την πίεσε και της λέει, έλα βρε Κατίνα. Και λέει η μητέρα μου, ο Άγιος άνθρωπος αυτός η μητέρα μου. Και λέει, Βαγγελιό, τον πήγα πουθενά, παντού το παιδί μας. Του διαβάσανε λαδάκια από την εκκλησία, το ένα, τα... Δεν το βλέπεις, σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, λέει, είναι γιατροί, θα πεθάνει. Και με πήγανε. Και σε 10 μέρες ήμουνα καλά. Και με γράψαν και οι εφημερίδες τα πάντα. Και άφησα και τις γεωμεθεραπείες και τα φάρμακα, όλα τα πάντα. Ο Θεός με προόριζε, φαίνεται, να γίνω ένα παπαδάκι, ένας παπάς. Έτσι είπε ο Άγιος Πορφύριος, δεν το είπα εγώ. Και έτσι το είπανε και οι άλλοι Άγιοι που ανακηρύξανε στην εκκλησία, μαζί με τη γερόντισσα τη Μακαρία. Να σας πω κάτι. Είναι αυτό που λέω, εκ πείρας. Μπορώ εγώ να πιάσω τον Αριστίδη, να τον εβάλω σε ένα καλούπι, και να του πω, παιδί μου, κοίταξε, μην κοιτάς ούτε δεξιά ούτε αριστερά, αυτό που σου λέω εγώ θα κάνεις. Έχω πέσει σε αμάρτημα, παπασπύρο. Είναι έτσι ή κάνω λάθος? Έχω πέσει σε αμάρτημα. Δεν θα κοιτάξει η μάνα μου να θεραπεύσει το παιδί της και να το πάει όπου αυτή νομίζει, για να βλέπει το παιδί της ζωντανό? Η κάθε μάνα, ο κάθε πατέρας. Θα ακούσω εγώ τι θα μου πει ο μικρός ή ο μεγαλύτερος, ή μην πας εδώ, μην πας εκεί, μην πας τούτο με... Όχι, παιδιά μου, πάρτε την καρδιά σας και πηγαίνετε όπου θέλετε. Εγώ είμαι ο Παπαδημήτρης, γιατί εγώ θεραπεύτηκα από αυτόν τον Άγιον άνθρωπο, και όταν κοιμήθηκε,
το σώμα της έρε ασταμάτητα μύρο. Το δικό μου όμως σώμα και το άλλου και το δικό σας θα βγάζει δυσφοσμία μετά από λίγες ώρες. Αυτό έβγαζε άρρητη ευωδία και έτρεχε και ήρθε όλη η Κρήτη και καθυστέρησε να γίνει κηδεία και ήρθε όλη η Κρήτη για να δει και βγήκε ο πρωτοσύγγελος τότε της Ιεράς Μητροπόλεως και Ζάμου και Σελήνου και είπε «Θέλω να μας συγχωρέσετε, Οσία Μητέρα Ειρήνη, που δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι άνθρωπο είχαμε δίπλα μας». Και εκείνη την ώρα το σώμα της έρεε μύρο μέσα στην εκκλησία. Και στο τέλος είχαμε ξαφνιαστεί και τι κάναμε, αντί να παρακολουθούμε την κηδεία, μαζεύαμε με βαμβάκια, με εφημερίδες, ό,τι βρίσκαμε, βγάζαμε έτσι τα χέρια, βάζαμε το βαμβάκι, μουσκεύε και ξανά πάλι το πρόσωπό της σίδρωνε και τα ρούχα της. Έχει ένα παιδί, ο Δημήτρης ο Αντωνόπουλος, το λέω το όνομά του, από τον πύργο, έχει ένα γαρίφαλο, τώρα και 30 χρόνια περίπου που έχει κοιμηθεί, και το γαρίφαλο βγάζει, είναι εκτεθειμένο και το έχει σαν ευλογία που το πήρε από το νεκρό σώμα και βγάζει την ίδια ευωδία που βγάζει και τώρα. Και ο Θεός παρακολουθεί και θα μιλήσει τελευταίος και για αυτόν τον άνθρωπο. Είμαι σίγουρος, αφού είχα έναν Άγιο δίπλα μου. Έμαθα φοβερά πράγματα. Έβλεπα φοβερά πράγματα. Είδανε και στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων φοβερά πράγματα. Η κοίμησή της 9 Μαΐου. Έτσι λοιπόν εμείς εκείνη την ημέρα θα εορτάσουμε, θα έχουμε και κόλυβο. Και 5 Μαΐου είναι της Αγίας Ειρήνης, όπου θα κάνουμε και του Αγίου Εφραίμ, του δικού μου Αγίου, του λατρεμένου μου Αγίου. Και σας τα λέω λοιπόν όλα αυτά για να χαρείτε κι εσείς, και επειδή τώρα θα βγει, θα βγάλω τον Τίμιο Σταυρό, ένα κεράκι, ένα θυμίαμα ή του Σταυρό σας και παρακαλέσετε τον μαζί με μένα κι εσείς, μαζί με εσάς και εμένα. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, βοήθειά μας, αύριο με υγεία και δόξα τω Θεώ που σας ζάλισα, γιατί κι εγώ ζαλίστηκα λίγο, αλλά είμαι όρθιος. Εσείς καθόσαστε ή σηκωθείτε, κάνετε ό,τι σας φωτίσει ο Θεός. Μια γλυκιά καλημέρα, με πολύ μεγάλη αγάπη, με πολύ μεγάλο σεβασμό και βρίσκω τώρα την ευκαιρία, Παπασπύρου, που κάθονται οι άνθρωποι και μιλάω εγώ σε όλους. Μπορώ να μιλάω μέχρι το βράδυ, αλλά εντάξει, πρέπει να πιω και εγώ λίγο τον καφέ μου, έτσι. Βλέπετε αυτό το ωραίο κουβούκλιο. Αυτός που αγιογράφησε, που ζωγράφησε την εικόνα του Χριστού, είναι Άγιος και είναι στα Ιεροσόλυμα. Είναι ο πατήρ Χρυσόστομος, στο Ναβά Γεράσιμο τον Ιορδανίδη, και αύριο θα κάνουμε εδώ τη Θεία Λειτουργία όπως και το Σάββατο. Και αυτή που βλέπετε εδώ είναι πέτρα που την είχα πάρει παλιά, πολύ παλιά, από την καρδιά του Γολγοθά. Και την έχουμε σαν κόρη οφθαλμού φυλαγμένη στο ιερό μέσα. Βλέπετε, είναι κόκκινη και άσπρη, μαζί με τα αγιολούλουδα. Αυτό επειδή, για να μην ξεχάσω τον Άγιο Δημήτριο στα Χανιά, είναι από το κάλυμα από την Αγία του Τράπεζα. Και το έχω βάλει εδώ, και το τραπεζάκι αυτό το χρησιμοποιούμε μόνο όταν κάνουμε τις δεύτερες λειτουργίες μπροστά από την Αγία Τράπεζα. Και ο Κύριος μας που τον αγιογράφησε και τον ζωγράφησε, αυτός ο Άγιος Γέροντας, ο πατήρ Χρυσόστομος, ο δυνατός, ο Άγιος της Ερήμου, τον ελέω. Να είστε καλά, βοήθειά σας. Ούτως άλλως τη ιστορία γράφει, και αυτή τη στιγμή μπορεί να πούνε, μα τι λέει τώρα ο παπάς. Αφήστε την ιστορία, έλεγα τον Άγιο Πορφύριο, τον έλεγα Άγιο και έτρωγα καταγγελίες. Είναι Άγιος, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Αγιότατος, μεγάλος Άγιος, τεράστιος Άγιος. Και βλέπετε, εμείς οι άνθρωποι ξέρουμε ποιοι είναι οι Άγιοι δίπλα μας. Και απλά περιμένουμε πότε θα δώσει ο Θεός τη φώτιση για να αγιοποιηθεί και να καταχωρηθεί στα της Εκκλησίας. Ένας Άγιος Δεσπότης βρίσκεται πάντοτε, όπως ο Κηφισίας, ο Θεός να τον έχει καλά, που αγιοποιήθηκε ο Άγιος Εφραίμ. Για μας είναι Άγιος ο Άγιος. Άγιος είναι από τη στιγμή που βρέθηκε από τη Γερόντισσα Μακαρία, βρήκαν τα Άγια του Λείψανα. Γι' αυτό σας λέω, με την καρδιά σας ό,τι κάνετε, και αυτό πετυχαίνει, μην ακούτε κανένα. Πρώτα την καρδιά σας,
ούτε εμένα. Γιατί μπορεί να κάνω λάθος. Παπάς είμαι, άνθρωπος είμαι. Καλή σας ημέρα. Ούτε θεολόγος είμαι, ούτε τίποτα. Ένας απλός παπάς που προσπαθώ να επιβιώσω σε αυτή τη ζωή και να κερδίσω τον Παράδεισο. Ο Παράδεισός μου είναι αυτός ο Σταυρός. Χρόνια πολλά. Χιλιάδες και εκατομμύρια ανθρώπους που πέρασαν από τον Τίμιο Σταυρό.